ήταν Οκτώβριος. 4 Οκτωβρίου. Δευτέρα ξημερώματα. Ήταν ήσυχα στο τμήμα. Συγκεκριμένα Έλληνα Σταυρόλεξο όταν μπήκε ο κατηγορούμενος. Σωριάστηκε σε μια καρέκλα και μου είπε: «Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του». Είπε: «Πρέπει να με συλλάβετε. Σκότωσα το παιδί μου». Δεν μου άρεσε αυτή η γραμματικά, πώς είναι. Δεν με δουλεύεις, τίποτα άλλο δεν κάνεις πια. Για μας το κάνεις, για μας. Και σιγά τα λεφτά που παίρνεις. Εσύ τους έχεις δώσει όλους στη ζωή. Τώρα μου σπουδάγει ο διευθυντής πωλήσεων, θα δεις. Τα έχω γραμμένα τα λεφτά, αλλά δεν σε έχω. Βέβαια, εσύ τι ανάγκη έχεις, σου έλειψε ποτέ τίποτα. Τα ιδιωτικούλια σου, τα γαλλικούλια σου, τα πιανάκια σου. Για ρώτα και εμάς. Πάμε, Ρέκλι. Να πει θα πάρει μπροστά το κολάμαξο με αυτό το πλοίο. Α, και δεν σου ρώτα πιο ευχάριστο. 200.000 θέλει η επισκευή. Τα λεφτά που λέγαμε που τα έχεις γραμμένα. Θα τα βρούμε. Και μην αργήσεις το βράδυ. Μπορώ να σου έχω μια έκπληξη. Καλημέρα. Μικροβιολογικό. Φωκά. Το τεστ μου. Ευχαριστώ. Τόνια, σε ξύπνησα. Δεν πειράζει. Μην μου λες μπορείς να έρθεις σπίτι τώρα. Γρήγορα, έτσι. Έλα, σε περιμένω. Έλυσε στο σενάριο τον αιώνα. Πέταξε στα σκουπίδια τα χωγράψη τους τελευταίους τρεις μήνες. Αλλά όλα, κάτσε. Να βρήκες γόνο να εσύ το αποκλείω. Λοιπόν, σου ανακοινώνω ότι θα γίνεις θεία. Και ο Άγγελος τι λέει? Δεν το ξέρει. Ούτε ότι σταμάτησε τα χάπια το ξέρει. Θα το πω σήμερα στο βράχο μας να το πω. Φοβερά καλά σου το λέω, αλλά πρέπει να φύγω. Έχω πορτρέτο σε μισή ώρα. Άμα δεν θέλεις θα κάνει έκτος. Μα καλά πώς θα καταφέρω. Θα τα καταφέρω. Αλλά το θέλω πολύ, εσύ λείπεις όλη μέρα. Δεν έπρεπε να μην σε 2-3 χρόνια. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Οι μεταφράσεις δεν θέλουν συγκέντρωση, τις κάνω μηχανικά. Και 3.500 εσύ μη δεν είναι λίγα, ε. Και εγώ δεν άμα τα καταφέρουμε, μπορεί να πάρουμε και έναν άνθρωπο, μπορεί να αλλάξουμε και σπίτι. Φαντάσου ένα ρόζο όμορφο μωράκι. Τι θα σου μοιάζει? Σε λίγο μοιάζει.
Άψογα. Τώρα φαντάσου ότι είσαι η Demi Moore. Μόνο που η Demi Moore είναι καλονή και ήταν και γυμνή. Ναι, ενώ εσύ ούτε μέσω όρουχα. Και είσαι καλονή. Ο Μάρκος με ρώτησε τι κάνεις. Ξέρεις τι διαφορετικό που είναι στο γιατρείο του. Λέω να μην ετοιμάσω ακόμα το δωμάτιό του. Να το δούμε πρώτα. Να το κρατήσουμε στα χέρια μας. Και μετά τα παίρνουμε όλα σε μια μέρα. Λες βλακίες. Ο μπαμπάς μου πήρε ένα φανταστικό πραγματάκι που παίζει μουσική. Το ναι. Θα είναι γερό. Κουκλή θα είναι το ανιψάκι μου. Αχ, θα μου να ξέρω τι θα γίνει. Μ' αρέσει η Αθήνα όταν αδειάζει από τους άγριους. Ωραία, πέρασε. Το καλύτερο απ' όλα είναι όμως που έκοψε το τσιγάρο. Μην το θυμίζεις. Λίγες μέρες ακόμα και θα γινόταν σκορπιός που μου ταιριάζει καλύτερα. Αλλά και η ζυγή γλυκούλιδες είναι. Εγώ ταιριάζω πάρα πολύ με καρχαρία. Μαλακία. Χθες το βράδυ είδα ένα όνειρο. Με δύο κύκλους. Ήταν σε μια ρημούλα μακριά. Ήταν τόσο κάτασπρη και περήφανη. Και όταν άρχισε να πηγαίνω κοντά, το νερό γινόταν μαύρο. Μαύρο. Και τα φτερά τους είχαν κολλήσει. Και δεν μπορούσαν να πετάξουν. Και εγώ έκλαιγα. Εγώ δεν βλέπω μια, δεν ξέρω γιατί είναι. Άγγελε. Λες να είναι σημάδι. Έλα βρε χαζό, μην βάζεις συνέχεια το κακό στο μυαλό σου. Πάντα το κουστάρω πάρα πολύ που θα είμαι μπροστά. Θα τον υποδεχθώ αυτό προσώπου στο γιο μου. Μικρό μου που θα είναι. Και μην λες γιο μου. Γιατί μετά με ένα κορίτσι δεν ξέρω αν θα τα αγαπάς. Θα πεθαίνω. Πάντως το συγκεκριμένο είναι αργόραρος, θα το δεις. Σκέψου μια μικρή πριγκίπισσα. Να τη διαβάζω τη χιονάτη. Θα τη κάνω και κοτσιδάκι. Ετοιμάζω για μπάσκετ, άκουσου λέω. Σμαλά. Τέσσερα δίνω. Λοιπόν, μονά αυτοκίνητο, ζυγά ταξίδι. Τι μάγκα! Εγώ θέλω ταξίδι. Ναι, εγώ θέλω ταξίδι. Άμα αντέξω να αφήσω το νερό. Να αφήσω τώρα τις αγωγές. Αγγελέ, σπάσε με το νερό. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έλα, μπορείς να ετοιμαστείς. Θα να πάρω τη διαφορά το μάγκο. Ευτυχώς δεν θα φύγει το Σαββατοκύριακο. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Ναι, σίγουρα, πρόσεχε. Λοιπόν, σε 15 λεπτά φεύγουμε, έτσι. Θα κάνω ένα δύσκολο φίλο μου, σιγά. Και δεν σου κορεύω, που σου πει τα πράγματα, μην γυρίσει. Α, και τι φαίνεται. Να φύγει τώρα το τύπο, να φύγει. Α, τι να μην φύγει, να είσαι αστείο. Λοιπόν, το παπάκι τι παίρνει, έτσι. Φωνέ. Λίγο. Γρήγορα. Μην φωνήσει. Φαίνεται. Τώρα α πούμε, θα ήθελα ένα τσιγάρο. Έλα, βράδυ με τη τσιγάρο σου. Είναι καλά. Κοιμάται. Και ποιος δεν είναι καλά. Πρέπει να μιλήσουμε. Οι δυο μας είμαστε λίγοι. Άγγελε, το παιδί έχει σοβαρές συγγενείς ανομαλίες. Έχει καρδιαγγειακό πρόβλημα. Μεγάλη αριθμία. Δυσκολία στην αναπνοή.
τρομάξεις, αλλά το ένα μάτι είναι σχεδόν ασχημάτιστο. Στη δεξιά παλάμη υπάρχει συνδακτυλία. Δεν θα μπορούσε να διαγνωστεί από τη στιγμή που η εγκυμοσύνη είχε ομαλή εξέλιξη. Υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στον εγκέφαλο. Σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, είναι ο θέρας. Πάλι καλά που δεν θα ζήσει. Σκέψου τη Ζέτα. Θα της πούμε ότι πέθανε. Είναι αντιδεοντολογικό να πούμε ψέματα στη μητέρα. Πιέσε τη δεοντολογία, ρε Μάρκο. Γιατί, πώς έγινε αυτό? Χωρίς λόγο. Η φύση δεν έχει πάντα λογική. Πηγαίνουμε. Μετά θα ανέβω στη Ζέτα. Θα έχει ξυπνήσει. Κατηγορούμενος με δήθεν καλοπροαίρετη πρόθεση και με το άλοθη της ευθανασίας απείλαξε τον εαυτό του από την τεράστια ευθύνη που όφιλε να επομιστεί, την ευθύνη της ανατροφής και επιμέλειας αυτού του παιδιού. Και σας ρωτώ, μπορεί ο καθένας από εμάς να αποφασίζει για τη συνέχιση ή όχι της ζωής του συνανθρώπου του, παραβιάζοντας έτσι αυθαίρετα τους νόμους και κανόνες της φύσεως? Μπορεί ο καθένας να εμφανίζει την πλήγδενη κατά τα άλλα και συνειδητή πράξη της αποστέρησης της ζωής του ίδιου του παιδιού ως πράξη ανθρωπιστική, ως πράξη αγάπης? Κύριε Ένοκη, αποφασίστε κατά συνείδηση, λαμβάνοντας υπόψη σας τούτο. Αν η κοινωνία δημιουργήσει σήμερα ένα προηγούμενο, ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα στο έγκλημα. Ετούμε την καταδίκη του κατά το κατηγορητήριο.
Τι έγινε? Τι είναι το μωρό? Αγόρι. Τι έχει φωνή σου? Όλα το είδες? Λιτάκι. Είναι άρρωστο? Θα ζήσει? Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι. Σε παρακαλώ, κάνε τον Άγιο. Σε παρακαλώ. Θέλω να το δω. Αφού δεν μπορείς να περπατήσεις, πώς θα πας μέχρι εκεί? Κάτι μου κρύβεται το ξύλο. Καρδούλα μου. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Περίμενα πράγματα συμβαίνουν. Και έτυχε σε εμάς. Αν έχει πρόβλημα η καρδιά του, είναι καλύτερα. Σταμάτα. Δεν αντέχω. Τώρα μπορώ να φτάω εγώ. Καμιά φορά πίνω κρασί, έκανα δουλειά. Σταμάτα τις βλακίες. Ποια υγεία και δεν χαλεί. Αλλά σου είπα τώρα. Ευτυχώς που δεν έστειξε το δωμάτιό του. Είχα δίκιο τελικά. Θέλω να το δω. Είναι παιδί μου, είναι αυτός μου. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα, Εύα. Αν και δεν υπησέρχονται σε λεπτομέρειες. Θεωρούν ότι δραματικό θα ήταν να επιζήσει. Αν το έβλεπες θα καταλάβεις τι θα είναι δραματικό. Αν το έβλεπες μέσα σε εκείνο το γέλιο από την πώς είναι υποκατεβαίνητος στη θάλη του. Έχει σωρινά το μέχρι και στο κεφάλι και το μάτι του. Το μάτι του. Το καημένο. Πρωτοφανής. Και κουλή. Πρέπει να προλάβει να μην το δει. Ας το φαντάζεται. Θεσσαλονίκη, Θεοτόκος, θα πάρουμε πληροφορίες, θα μάθω, έτσι. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το παιδί μου θα ήταν μισός άνθρωπος. Του φουγαριά έχω. Εκείνης ποτέ στην οικογένειά μας δεν υπήρξε. Ούτε και στη δική μου. Και δεν χρειαζόμαστε βοήθεια. Ούτε ίδρυμα.
και η φωνή η πρώτη που είχα ακούσει να μου μιλεί σαν σάλπιγγα. Η αδελφή μου. Ένα αποκρουστικό, Χριστέ μου, το Καϊμανούλη. Αύριο πρέπει να το δει τον Άλεξ. Δεν έχουμε δικαίωμα να κρύβουμε το παιδί της. Όμως σήμερα μπορεί να πεθάνει, έτσι δεν είναι? Φρίκι. Ηρέμησε. Ανησυχώ και για τους δύο τους πάρα πολύ. Όταν βγαίνει ο Άγγελος στην κουβεντινά του, είμαι σαν νεκρός. Ξέρεις τι μου έλεγε? Ότι τιμωρήθηκε που έλεγε αγόρι. Θα τον αντιμετωπίσει ο Άγγελος. Κι όμως το βρήκε κάπου στιγμή σε στιγμή. Τότε βοήθησε τους. Αφήσεις μόνο του. Ζαδέ. Να παρακαλάς να... Σταμάτα, σταμάτα. Θα το πάω στο εξωτερικό και θα το κάνω καλά. Καλύτερα. Ο μπαμπάς είπε να στηριχτούμε πάνω του. Και αν δεν γίνει καλά, θα μπορούμε να σπιτάκι στην εξοχή και θα τα αγαπάμε, θα τα αγαπάμε. Δεν μπορώ να το βλέπεις. Να μην το βλέπεις. Δεν μ' αφήσαν ούτε να τα αγκαλιάσω. Τι αδύναμο κλεματάκι. Τι αδύναμο το μόνο μου. Ο γιος μας ήθελε να... να ζει με αξιοπρέπεια. Λοιπόν, μέσα στη νύχτα είχαμε μεγάλη βελτίωση. Η καρδιά σταθεροποιήθηκε αρκετά. Ανεξήγητο πώς. Θα το βγάλουμε από τη θερμοκοιτίδα. Τώρα θα μεταφερθεί στον Πέδμο τη Δευτέρα. Υπάρχουν βέβαια κάποια προβλήματα ασφάλισης σε τι δωμάτιο θα μπει. Παιδιά, το πλασματάκι αυτό θέλει να ζήσει. Ευχαριστούμε. Ωραία ζωή.
έτσι. Φαίνεται πως πολλά δεν μπορείς να βλέπεις. Νιώθω φρικτά, έχω αυτό το δικαίωμα. Όχι, δεν το έχεις. Να πάρεις μαθήματα. Και ποιο είναι αυτό το μάθημα, να ζω με ένα... Όχι, να το πετάξεις στα σκουπίδια. Ένα δυστυχισμένο πλάσμα. Δεν σε βλέπω να λιώνεις, εσύ... Με τι λεφτά θα πληρώσουμε τους γιατρούς. Έχεις μπει ποτέ σε δημόσιο ήδη να δεις τι γίνεται. Αυτό το παιδί μας έδωσε ο Θεός. Να το πάει πίσω! Αφήστε την ψυχή σας και το μυαλό σας να συναντήσουν την ψυχή και το μυαλό αυτού του ανθρώπου όταν εκτελούσε αυτή την πράξη με πλήρη συνείδηση των συνοπείων του νόμου επάνω του. Και νιώστε την υπερβατική του ανάγκη να απαλλάξει το παιδί του από μια ισόβια καταδίκη την οποία θεώρησε πολύ χειρότερη από αυτή που ο ίδιος θα υποστεί. Όταν μεγάλωνε ο γιος μου, θα αυτοκτονούσε, μου είχε πει. Μια ζωή γεμάτη εξευτελισμούς και πόνο γίνεται το πιο φοβερό επιχείρημα για την πράξη λύτρωσης του πατέρα. Ζητούμε να απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες. Η Τόνια δεν ήθελε να έρθει. Τι έχει τραβήξει και αυτό αυτές τις μέρες. Το τάισα. Να δεις πως δεν φάγε το γαλατάκι του. Το βγάλαμε από την μεταδική. Το βάλαμε σε ένα δωματιάκι. Όλοι με κοιτάζουν παράξενο. Θέλω το ματάκι του. Και εσύ ξανά άρχισες το τσιγάρο, Όχι, θα κάθομαι να κάνω παζάρια με το θάνατο. Δύο χρόνια πριν, δύο χρόνια μετά, άσυσα ρε φίλε. Πάμε να ντυθούν, να δούμε τι θα πει και η ευθυντία. Μήπως να ερχόμουν κι εγώ. Αλλά καλύτερα να ξεκουραστώ. Αύριο το πρωί θα το πάνω στο πέδον. Θα μπορώ να είμαι συνέχεια μαζί του. Να το κρατάω. Να του λέω να με φοβάται. Ξαναρχίζουμε τη ζωή μας. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ στη δουλειά και εσύ στο νοσοκομείο. Με ένα παιδί που θα πρέπει να το κρύβουμε για να μην τρομάζει ο κόσμος. Να μην το ξαναπείς αυτό, ακούς! Άγγελε, μην με εγκαταλείπεις, ρε γαμώ του. Εσύ είπες να το πάρουμε απόφαση. Λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες ξέρεις τι σκέφτομαι. Το δύσκολο είναι η απόφαση. Μετά οι πράξεις... είναι πολύ εύκολες.
Όσον αφορά το καρδιακό πρόβλημα, γίνονται κάποιες επεμβάσεις και συνήθως με καλά αποτελέσματα. Αλλά το γενικότερο θέμα που σας εξήγησα παραμένει. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αντέξουν ένα, μπορεί και 10 χρόνια. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι ειλικρινά. Δεν θυμάμαι πότε γέλασα τελευταία φορά. Τι να κάνει τώρα? Τίποτα άλλο δεν θα σκεφτόμαστε. Όταν γυρνούσα, πέρασα από τον πατέρα Ευθύμιο. Και τι σου είπε ο πατέρας Ευθύμιος? Ο κύριος Τέλνη δοκιμασίες αυτούς που αγαπάει. Δεν νομίζω ότι θα τα είχα καταφέρει. Παρηγοριά στους φτωχούς. Εγώ πιστεύω. Από τότε που πέθανε η μάνα μου πιστεύω. Εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο κρατούσα την εικονίτσα μου και αισθανόμουν ότι όλα θα πάνε καλά. Να αν υπήρχε Θεός. Αν υπήρχε Θεός. Καλά θα ήταν. Πάμε όλα. Πού πας? Το εισιτήριο έχει τελειώσει. Όχι, όχι. Βγήκαμε χθες. Ξέχασε κάτι η γυναίκα μου και ήρθα να το πάρω. 2 λεπτά θα κάνω. Έχουμε συνεννοηθεί.
το υποσχέθηκα ότι θα σε γλιτώσω. Δεν έχει ούτε λεφτά βρε ο μπαμπάς σου να σε φροντίσει. Όπως χρειάζεσαι. Δεν θα θυμάσαι αυτό. Ότι όλα ήταν εναντίον μας. Και ούτε θα σε ξαναδώ ποτέ. Κατάλαβες. Εγώ απόψε το χάνω την παράδεισο. Το ίδιο κάνει. Εσύ όμως αγγελάκι μου. Πας οπωσδήποτε. Αγγελάκι μου. Ασχημούλικο. Από την όμορφη τη μάνα σου. Τίποτα. Πάντως εγώ, ναι, σου λέω, έχω... Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Τον ξέρω από παιδί. Ήταν πάντα ένας τίμιος άνθρωπος που δεν θα μπορούσε να βλέψει ποτέ κανένα. Και παρότι ο θάνατος είναι κάτι πολύ σοβαρό για να αφαιθεί στην ατομική πρωτοβουλία, θα ήθελα να θέσω ένα απλό ερώτημα. Στη θέση του άγγελου εμείς, θα διαλέγαμε αυτόν ή έναν άλλο δρόμο? Για το μόνο που αναρωτιέμαι είναι πώς άφησε ο Θεός να γίνει αυτό. Τον ξέρω τον Άγγελο.
Κινήθηκε από μια ανάγκη μεγαλύτερη από τον ίδιο. Πιο σύνθετη από τη λογική. Εγώ τις είχα δεχτεί τις αρρώσεις του παιδιού. Αισθανόμουν ότι μπορώ να ζω με αυτές. Ο Άγγελος δεν μπόρεσε. Το έκανε για να σώσει εμένα και τον Μωρό. Τώρα που όλα τελείωσαν, πιστεύω ότι έκανε το σωστό. Στέρεψε έναν ατέλειο το πόνο. Ο φόνος είναι έγκλημα, είναι αμαρτία. Ο Άγγελος δεν θα σκότωνε ποτέ. Κάπως αλλιώς λέγεται η πράξη του. Σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα κρυφό κομμάτι. Ψάξτε το δικό σας πριν κρίνετε. Λαμβάνοντας υπόψη τα ελαφρυντικά της κατάστασης συγχύσεως, της μη αντίληψης των πρατωμένων και του λευκού ποινικού μητρώου, το δικαστήριο κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο. Τελευταία στιγμή με κοίταξε και ήταν σαν να μου το ζητούσε ζητά. Αλήθεια σου λέω. Τώρα θα είναι χαρούμενο. Ώσπου να τελειώσουν όλα αυτά, το μόνο που ήθελα, το μόνο που υπήρχε στο μυαλό μου είναι να βγεις από εδώ μέσα. Μπροστά να είμαι έτοιμη να πεθάνω, θα αναρωτιέμαι τι ήταν το σωστό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτή τη σκέψη. Αν και για μένα είναι ξεκάθαρο. Εικόνες με βασάνιζαν τα βράδια. Τώρα η συνείδηση μου είναι ήσυχη. Και τώρα, θα το ξεπεράσουμε ποτέ. Πώς θα πάει η υπόλοιπη ζωή μας. Θέλω παιδιά. Λες ποτέ ξανά. Μην ανησυχείς. Τώρα μας φυλάει ο γιος μας από τον ουρανό.